τις τελευταίες λεπτομέρειες. Αυτό που έλεγες Γιώργο θα μας επιβεβαιώσει ο Άρης που κάνει το ρεπορτάζ όμως. Άρη. Επιβεβαιώνεται Γιώργο από το ρεπορτάζ το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ο Αρχιεπίσκοπος είναι στη διαδικασία εισαγωγής σε μονάδα εντατικής θεραπείας για προληπτικούς καθαρά λόγους. Όπως άλλωστε νοσηλεύεται και ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος. Λόγω της ηλικίας των 82 ετών οι γιατροί φοβούνται ξαφνική επιδείνωση στην υγεία όπως και όλων των ηλικιωμένων ανθρώπων. Στη διαδικασία εισαγωγής στη ΜΕΘ είναι λοιπόν για προληπτικούς καθαρά λόγους. Σε λίγο ενδέχεται να επισκεφθεί το νοσοκομείο και ο κύριος Τσιόδρας. Είμαστε εν αναμονή περισσότερων πληροφοριών, Γιώργο. Μάλιστα. Και χτες τον επισκέφθηκε, σε αφήνω Μάρη, και χτες τον επισκέφθηκε ο κύριος Σωτήρης Τσιόδρας και τον έχει αναλάβει και η κυρία Αναστασία Κοτανίδου. Μεγάλη αριθμή. Να πούμε δύο λόγια και να πάμε στο πολιτικό μας πάνελ, κυρία Παγώνη. Μεγάλη αριθμή χτες που ανακοινώθηκαν. Κύριε Παπαδάκη, δυστυχώς η Θεσσαλονίκη στο κόκκινο. Δύσκολα είναι η τρίτη εβδομάδα με τα μέτρα που έχει περάσει και η τρίτη εβδομάδα. Καταλαβαίνετε ότι παρόλα τα μέτρα, οι άνθρωποι εχθές, οι συνάδελφοί μου, εφημέρευαν με δύο κρεβάτια μονάδων εντατικής θεραπείας άδεια για να ξεκινήσουν την εφημερία. Πέρασαν δύσκολες νύχτες. Και γιατί συμβαίνει αυτό, κυρία Παγώνη? Τρίτη εβδομάδα με τόσο αυστηρά μέτρα, γιατί συμβαίνει αυτό στη Θεσσαλονίκη? Κοιτάξτε, η κατάσταση ήταν από την αρχή φαινόταν η αύξηση των κρουσμάτων μέρα-μέρα. Αν είδατε και αν παρακολουθήσατε τους αριθμούς, ειδικά εχθές ήταν πάρα πολύ αυξημένο ο αριθμός των κρουσμάτων. Μάλιστα. Μην ξεχνάτε όμως ότι στις παραμέτρους υπάρχει ο αριθμός των νοσηλευωμένων και ο αριθμός των διασωληνωμένων. Ο αριθμός των διασωληνωμένων και των νοσηλευωμένων σε όλη την Ελλάδα έχει περάσει τις 3.500. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι ένας αριθμός από αυτούς θα διασωληνωθεί ούτως ή άλλως. Οπότε οι αριθμοί αυτοί αυξάνονται σε ταχύς. Είναι πραγματικά καταστάσεις δύσκολες. Αυτό σας αφορά και έχετε δίκιο με τα στοιχεία που μας δίνετε για τους διασωληνωμένους και αυτούς που είναι σε απλές μονάδες. Τι γίνεται όμως με τον μεγάλο αριθμό των κρουσμάτων? Θα καταφέρουμε μέχρι τέλος του μήνα, μέχρι 30 του μηνός, να έχει πέσει στους 500? Πού αυτός είναι ο στόχος? Κύριε Παπαδάκη, εγώ θέλω να μιλήσω πραγματικά όπως είναι τα πράγματα. Μέρα-μέρα πρέπει να παρακολουθούμε την κατάσταση, να την αξιολογούμε, να βλέπουμε τις παραμέτρους και να αποφασίζουμε. Δεν μπορούμε από τώρα να πούμε τίποτα για το τι θα γίνει στις 30 του μηνός. Μα μπορεί όμως από τις 19 του μήνα με 3.000 κρούσματα να φτάσουμε σε 11 μέρες στα 500. Έχετε απόλυτα δίκιο. Για να γίνει αυτό θα πρέπει σε 20 μέρες, για να φτάσουμε τα 500 σε 20 μέρες, να τηρήσουμε όλα τα μέτρα. Και βάζω και μία εβδομάδα παραπάνω. Πρέπει να τηρήσουμε τα μέτρα όλοι, χωρίς εξαίρεση από κανένα, πολύ αυστηρά. Αυτό δεν το πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι να φτάσουμε τον αριθμό, το στόχο 500 και τα πράγματα να πάνε καλά και να προχωρήσουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μάλιστα. Κυρία Παγώνη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.